ετών για να μας ακούτε καλύτερα. Κύριε Μπελό. Ναι, σας ακούω. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μπελό, έχει βγει και ένα κείμενο συμπαράστασης στον συνάδελφό σας. Σαν οδηγή ταξί όμως, σαν ιδιοκτήτες ταξί, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα? Γιατί εδώ κάνετε λόγο για κλίση που έγινε από τους τέσσερις από ξενοδοχειακή μονάδα και μεταφέρθηκαν στην Αγία Κυριακή. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν έγινε η κλίση από τους πελάτες. Α. Η κλίση έγινε από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Μάλιστα. Και ζήτησε ένα ταξί. Δεν είπανε για πού θα πάνε οι πελάτες. Η ρεσεψιόν ζήτησε ένα ταξί. Ένα ταξί στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Και το ταξί αυτό είχε τέσσερις. Το ταξί πήγε εκεί, παρέλαβε τους επιβάτες. Ναι. Και πήγε στον προορισμό. Στην Αγία Κυριακή. Ναι, το λάθος του συνάδελφου. Ναι. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε λάθος, γιατί δεν πήγε το μυαλό του από τη στιγμή που η κλίση, ναι, δεν έγινε ούτε από κάποιο σημείο της πόλης, ούτε τους βρήκε στον δρόμο, ούτε τίποτα. Ναι, ναι. Έγινε συγκεκριμένα από ξενοδοχείο. Μάλιστα. Τώρα, αν το δικό σας το μυαλό, όταν παίρνετε, είστε συνάδελφος, ναι, και παίρνετε μια κλίση από ένα ξενοδοχείο. Χωρίς να ξέρετε ποιους θα παραλάβετε και πού θα τους πάτε. Μα και δεν έχουμε το δικαίωμα, ναι, σε πελάτες του ξενοδοχείου, τι να ζητάμε, ταυτότητες, ναι, και στοιχεία. Ναι. Οι άνθρωποι μιλούσαν αγγλικά. Ο συνάδελφος αγγλικά δεν μιλούσε. Ναι. Σταμάτησε στη Van Fleet, σε, ναι, κάποιον γνωστό του, και το ρώτησε: μπορείς να συνεννοηθείς στα αγγλικά, γιατί δεν καταλαβαίνω τι μου λένε. Τι μου λένε, μάλιστα. Και ο κύριος αυτός του είπε ότι θέλουν να πάνε στην Αγία Κυριακή. Ναι. Okay, το ταξίμετρο του έγραφε και έγραψε 22 ευρώ. Η ένστασή μας το δελτίο είναι... τύπο της αστυνομίας, κύριε Μπέλο. Αναφέρεται, ναι, εξής, γιατί με αυτά είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και διαβάζουμε ακριβώς τι γράφει το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Μάλιστα. Λέει ότι ο 42χρονος σε έλεγχο που προγραμματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι μετέφερε προς το εξωτερικό της χώρας τέσσερις αλλοδαπούς ηλικίας από 22 ως 29 ετών, διευκολύνοντας την παράνομη έξοδό της από τη χώρα. Και κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο, το ταξί δηλαδή, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, το χρηματικό ποσό των 970 ευρώ, 6 κινητά τηλέφωνα και 9 κάρτες SIM. Αυτά γράφει η αστυνομία, επαναλαμβάνω. Μπράβο. Τα γεγονότα όμως δεν είναι έτσι. Γιατί δηλαδή αυτή τη στιγμή σαν πρόεδρος του συνεταιρισμού των ταξί διαψεύδεται αυτά που γράφει το δελτίο τύπου της αστυνομίας? Μα έχω καταγεγραμμένη την κλίση, ναι, που έγινε στον συνάδελφο, γιατί πλέον το σύστημα που έχουμε υποστηρίζεται από την Αθήνα από μια εταιρεία. Πάντως, όπως καταλαβαίνει το δελτίο, επίσης να πω ότι είναι ιδιαίτερο προσεκτικό, δεν αναφέρει καν το επάγγελμα, έτσι. Το επάγγελμα αναφέρθηκε από την πλευρά, από τη δική σας πλευρά, όταν βγήκε και η ανακοίνωση, ναι, στήριξη, έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε θυγμένοι μέσω του συναδέλφου, όλοι οι συνάδελφοι που, μάλιστα, θα εκτελούμε αυτό το λειτουργήμα, γιατί, mm-hmm, για μας είναι λειτουργήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορεί να θεωρούμαστε ότι διευκολύνουμε την οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια κτλ. Παλιά είχαμε, αυτό λέγαμε σήμερα κύριε Μπέλο, παλιά είχαμε συλλήψεις για είσοδο στη χώρα, για παράνομη είσοδο στη χώρα. Τώρα έχουμε συλλήψεις για παράνομη έξοδο από τη χώρα. Έχουμε, να μην το χαρακτηρίσω, και έχουμε μπλέξει. Έχετε μπλέξει. Και δεν ξέρω, και σαν κλάδος, είναι μια ευκαιρία κύριε Μπέλο, είναι μια ευκαιρία, επειδή αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν και στην Εγνατία τους βλέπουμε, κυκλοφορούν παντού, θέλουν να φύγουν, το καταλαβαίνουμε. Αλλά πώς και εσείς προστατεύεστε από αυτή την υπόθεση ώστε να μην μπλέκετε, γιατί είπατε μόνος σας, μπλέξαμε. Εμείς τι πρέπει να... είμαστε τα βατράκια. Τι οδηγίες δίνετε στους συναδέλφους σας, τι πρέπει να κάνετε? Τίποτα. Αυτά που είχαμε συζητήσει με την ασφάλεια, αυτά που μου είχαμε, ναι, ενημερωθεί από την ασφάλεια, ήταν ότι σε περίπτωση που ζητήσουν κάποια μεταφορά, ενημερώνουμε, ναι, την ασφάλεια και η ασφάλεια μας λέει τι να κάνουμε. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Θα έπρεπε τώρα, ας πούμε, ο συνάδελφός σας, όταν πήρε την κλίση από το ξενοδοχείο και είδε ότι είναι αλλοδαποί που θέλουν να πάνε, έπρεπε να πάρει την αστυνομία, ας πούμε, αυτή είναι η διαδικασία, για να το καταλάβουμε κι εμείς, δηλαδή, πώς γίνεται? Ναι, γιατί επανειλημμένα έχουμε δεχτεί. Πρέπει να ενημερώσουμε λοιπόν αστυνομία. Αυτό είναι το πρώτο που κάνετε. Ναι, ναι, το πρώτο. Έχουμε δεχτεί επανειλημμένες κλίσεις από διάφορα σημεία. Ναι. Και ενημερώνουμε την ασφάλεια. Και λέμε, παιδιά, είναι τόσα άτομα στο τάδε σημείο, έχουμε δεχθεί αυτή την κλίση, τι κάνουμε? Ναι. Η ασφάλεια μας λέει, μέχρι την πόλη ή μέχρι το ξενοδοχείο που φιλοξενούνται ή μέχρι το νοσοκομείο, μπορούμε να τους πάμε. Μάλιστα.
Μέχρι τώρα αυτά ισχύουν, έτσι. Άρα δηλαδή τώρα λέτε ότι αν ο συνάδελφός σας έκανε αυτό το τηλεφώνημα, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα σήμερα. Όχι, όχι. Και ξέχωρα από αυτό, ο συνάδελφος δεν έκανε το τηλέφωνο. Θέλετε γιατί δεν πήγε το μυαλό του? Η ιστορία είναι ότι πήρανε από ρεσεψιόν ξενοδοχείου. Ναι. Δεν μπορώ εγώ τώρα δηλαδή, αν εσείς έρχεται ένας φίλος σας από το εξωτερικό, ναι. Okay. Ναι, ναι. Και με παίρνουν με ένα τηλέφωνο και μου λένε στο ξενοδοχείο τάδε ένα ταξί. Εγώ τι θα πω στον, ναι, στον επισκέπτη, στον αυτόν που μένει στο ξενοδοχείο? Ποιος είσαι, τι κάνεις, τι δεν κάνεις? Μάλιστα. Δώσε μου χαρτιά, θα φάω το ξύλο της αρκούδας. Εδώ εμείς έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που είμαστε μέσα στη μέση. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, χτυπιόμαστε από τις όλες τις μεριές, προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Εγώ έδωσα μια εντολή πλέον στα μέλη. Για να μας το πείτε, γιατί έχει μια αξία, γιατί αυτά τα φαινόμενα, κύριε Μπέλο, ποια είναι καθημερινά. Τώρα εντάξει, μπορεί να ήταν ένα συνάδελφος, αλλά κάθε μέρα είχαμε και 52χρονο. Με άλλα πόσα ήταν, 9 άτομα εκεί. Δεν ξέρω τι. Ναι, άλλη ιστορία. Κάθε μέρα έχει τέτοια θέματα. Εγώ μιλάω για τον κλάδο μου. Ναι, εγώ μιλάω για τον κλάδο μου αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω δώσει. Τι εντολές δώσατε, κύριε Μπέλο? Στα μέλη του συνεταιρισμού δεν θα μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο για πουθενά. Δεν με ενδιαφέρει αν αναλάβω η ΜΚΟ, η κάθε ΜΚΟ, ο κάθε ένας όποιος θέλει. Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, κύριε Μπέλο. Από εδώ και στο εξής, συστήνετε στα μέλη σας, δεν παίρνουμε κανέναν άλλο δαπό. Κανέναν, ούτε νοσοκομεία, ούτε για ξενοδοχεία, για ούτε πουθενά, για πουθενά. Για πουθενά. Ας πάνε με τα πόδια, ας πάνε με τα χέρια, ας πάνε όπως θέλουν. Με το ποδήλατο συνήθως μετακινούνται, τους βλέπουμε. Με πολλά μέσα μετακινούνται, αλλά δεν με ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Γιατί αυτό που λέτε, κύριε Μπέλο, είναι δεσμευτικό για όλους τους συναδέλφους σας, ή όποιος θέλει το κάνει, όποιος θέλει δεν το κάνει? Είναι ουσιαστικά εντολή του σωματείου να μην παίρνετε κανέναν? Εντολή του συνεταιρισμού προς τα μέλη του συνεταιρισμού. Εντολή. Κοιτάξτε, είναι ότι δεν θα τους βάζουν πλέον στα αυτοκίνητο μέσα. Αυτό αφορά μόνο τώρα, το συνεταιρισμό. Κύριε Μπέλο, για να το διευκρινίσουμε λίγο. Μόνο το συνεταιρισμό taxi time, γιατί τώρα στα ταξί υπάρχουν διάφοροι, νομίζω, εκεί οι συνεταιρισμοί. Ναι, είμαστε δύο σωματεία αυτή τη στιγμή. Στη δικιά μου την εταιρεία, στη δικιά μας την εταιρεία ισχύει αυτό. Τώρα τι θα κάνουν τα παιδιά, νομίζω και τα παιδιά της άλλης εταιρείας θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Γιατί να σας πω το εξής. Ο συνάδελφος χθες στην τσέπη του, και σας το λέω εργονώσει. Του στείλατε μήνυμα νωρίτερα, είχε 30 ευρώ, είπατε. Ναι. Μπράβο, είχε 10 ευρώ δικά του και 22 ευρώ που πληρώθηκε το δρομολόγιο. Η απόδειξη του ταξιμέτρου υπάρχει. Υπάρχει κλήση καταγεγραμμένη, την οποία έχω καταθέσει στο εισαγγελέα. Γιατί πλέον όλες οι κλήσεις μας καταγράφονται. Υπάρχει η κλήση καταγεγραμμένη, τι ώρα δέχτηκε την κλήση, από πού τη δέχτηκε την κλήση. Αυτό κατατέθηκαν μόνο στον εισαγγελέα. Εδώ έρχεται ένα ερώτημα, κύριε Μπέλο. Γιατί λέει, ενώ η σύλληψη έγινε Αγία, τι θεωρείται η Αγία Κυριακή? Θεωρείται, ας πούμε, ότι εκεί είναι ένα μέρος που διευκολύνεις να φύγει κάποιος στο εξωτερικό? Η Αγία Κυριακή αυτό είναι... αυτή την ερώτηση έκανε και ο συνήγορός μας χθες, την κυρία εισαγγελέα. Μάλιστα. Θεωρείται παραμεθόριος, μα και η πόλη της Καστοριάς παραμεθόριος, δεν είναι? Και η πόλη της Καστοριάς παραμεθόριος, δεν είναι? Αν λάβουμε υπόψη ποιοι παίρνουν επιδόματα παραμεθωρίων περιοχών, ναι. Ωραία. Αν θεωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο ποιοι είναι παραμεθώριος. Ναι, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τους έχει χορηγήσει το ελληνικό κράτος κάποια χαρτιά που μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Τα είχαν αυτά τα χαρτιά μαζί τους? Κάποιοι είχαν. Από τους τέσσερις. Και κάποιοι ήταν ελιγμένα. Νομίζω η ένα ή δύο ήταν ελιγμένα. Είχε λήξει το όριο. Οι άλλοι ήταν κανονικά. Αλλά εγώ κάθομαι και διερωτάμε. Η Λάρισα είναι Ελλάδα. Η Καστοριά είναι Ελλάδα. Η Αγία Κυριακή τι είναι, κύριε Νατσούλη? Ναι, αυτό είναι ένα ρητορικό ερώτημα το οποίο λογικά πρέπει να απαντηθεί. Γιατί γίνεται, γιατί να το πούμε γι' αυτό, θεωρείται παραμεθόρια περιοχή, άρα πιστεύει κάποιος ότι εκεί, για να πας εκεί, τι δουλειά έχεις εκεί? Ναι, πούμε, εγώ ξεκίνησα, δηλαδή, εγώ έπιασα. Πάει λίγο, είσαι μετανάστης, φεύγεις από το ξενοδοχείο
Τι κάνει στην Αγία Κυριακή, α πούμε, καταλάβατε. Με συγχωρείτε, κύριε Νατσούλη, συγγνώμη. Ναι. Έχετε δει πολλούς μετανάστες να μένουν σε ξενοδοχείο και να πληρώνουν ξενοδοχείο και δωμάτιο? Νομίζω ότι αυτοί που φιλοξενούνται με κάποιον τρόπο φιλοξενούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε ξενοδοχεία. Φιλοξενούνται δωρεάν, στα ξενοδοχεία. Μα, μπράβο, εγώ όμως κινδυνεύω και έχω κινδυνεύω και από κάτι ακόμα. Μπράβο. Εάν αυτός ο μετανάστης, ο οποιοσδήποτε, ναι, εγώ κάνω άρνηση μισθώματος. Ξέρετε ότι πάω κατηγορούμενος. Α, δηλαδή ότι αν αρνηθείτε το μίσθωμα, μάλιστα. Ναι, με πήρε εμένα από το ξενοδοχείο τηλέφωνο. Και πάω εγώ και αρνούμε τη μίσθωση. Ναι. Αν μου κάνουν καταγγελία. Αν ξαναπάρετε, γιατί είπατε νωρίτερα, δώσαμε την εντολή στα μέλη μας, στους συνεταιρισμούς μας, να μην δέχονται πελάτες μετανάστες. Ναι, 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 μα θα φτάσουμε. Αν σας ξαναπάρουν από νοσοκομείο, η πρώτη ερώτηση που θα κάνετε κι εσείς είναι μετανάστες. Ναι, είναι σιροί. Άμα μου πούνε ναι, δεν στέλνω αυτοκίνητο. Και θα αναλάβω όλους τους κίνδυνους εγώ. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Μπέλο. Παίρνετε ένα μέτρο. Παίρνετε ένα μέτρο αυτή τη στιγμή για να προστατεύσετε από εδώ και πέρα την ίδια σας τη δουλειά αλλά και τους συναδέλφους σας. Και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί ίσως για αυτά τα θέματα, γιατί επαναλαμβάνω, σήμερα δηλώνετε ότι διαφωνείτε με το δελτίο τύπου όπως βγήκε από την αστυνομία και όπως ακριβώς επιλέξει σας διάβασα. Ναι, ίσως, ο συνάδελφος. Ίσως χρειαστεί ο λοιπόν. Συνάδελφος, μπράβο, ο συνάδελφος, κύριε Μπέλο. Μήπως χρειάζεται πραγματικά μια ακόμη συνάντηση με την ηγεσία της τοπικής αστυνομίας να καταλάβουμε τι γίνεται και πού είναι. Και πού είναι η Αγία Κυριακή, πού είναι η Καστοριά και πού είναι το ξενοδοχείο. Όχι. Εγώ θα επιδιώξω μια συνάντηση με την ηγεσία της αστυνομίας. Ναι. Σας λέω, μέχρι τώρα είχαμε συνεργασία αγαστή. Δεν έχουμε μάλιστα κανένα θέμα με τα παιδιά. Απλά θα θέλω να μου δώσουν εγγράφος πλέον τι ακριβώς μπορώ να κάνω. Ναι. Να μην κινδυνεύω ούτε στη μία περίπτωση, αλλά ούτε και στην μάλιστα άλλη να πάω για άρνηση μισθώματος. Για άρνηση μισθώματος. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί και εδώ κινδυνεύω δηλαδή από όλες τις μεριές, ναι, χωρίς να φταίω. Ναι, ναι. Και εγώ διαφωνώ με την ανακοίνωση, έτσι όπως ανακοινώθηκε, έτσι ναι, όπως διαβάστηκε. Γιατί ο συνάδελφος τα δελτία τύπου, να σας πω, από την αστυνομία βγαίνουν κεντρικά από την Κοζάνη, από τη Δυτική Μακεδονία, και αφορούν την κατατόπους περιοχή, έτσι. Ναι, δεν ξέρω από πού βγαίνουν, ναι, δεν ξέρω τη διεργασία. Εγώ από ξέρω την κεντρική διοίκηση στην Κοζάνη βγαίνουν τα δελτία. Ναι, εγώ ξέρω τα γεγονότα. Ναι. Ξέρω ότι ο συνάδελφος βγήκε με ένα δεκάρικο στην τσέπη του για δουλειά. Ναι. Και στην τσέπη του είχε 30 ευρώ. Δεν είχε ούτε 1000, ούτε 900, ούτε 5000, ούτε τίποτα. Βγήκε το παιδί για να βγάλει ένα μεροκάματο 10, 20, 30 ευρώ. Πόσα θα του ήταν το μεροκάματο του? Και ξαφνικά τώρα βρίσκεται να μην έχει αυτοκίνητο. Βρίσκεται κατηγορούμενος χωρίς αυτοκίνητο. Με τι έξοδα προϋποθέτει τώρα από εδώ και πέρα στον όλα εισαγγελία αυτά. Εισαγγελία πλημμυροδικών, πρωτοδικών, συγγνώμη. Και. Λοιπόν, και δεν είναι τώρα εποχές να πηγαίνουμε για 10 ευρώ μεροκάματο και να βάζουμε το κεφάλι μας στον τορβά. Κύριε Μπέλο, νομίζω ότι σήμερα ήταν μια διαφωτιστική συζήτηση μαζί σας για να δούμε και για το δικό σας επάγγελμα τι γίνεται ακριβώς, ποιες είναι οι εξελίξεις και τι κάνετε πάνω σε αυτό το φαινόμενο που έχουμε στην περιοχή μας πια. Γιατί σιγά σιγά νομίζω ότι παγιώνεται μια κατάσταση και στην Καστοριά με τους αλλοδαπούς. Μα καθόμαστε και συζητάμε μεταξύ μας τώρα και λέμε, υπάρχει και στον Εστόριο ξενώνας, υπάρχει και στην, ναι, Κοτήλη ξενώνας. Ναι, ναι. Εάν εγώ τώρα πάω στο νοσοκομείο και πάρω κάποιον ο οποίος όντως έχει πρόβλημα ο άνθρωπος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και 1002 και είναι από τον ξενώνα του Νεστορίου ή της Κοτήλης, θα θεωρηθεί θα ότι το τον πάω, πάτε για να διαφύγει από τη χώρα, αυτό λέτε? Μα αυτό ακριβώς θα γίνει, ότι πάω να διαφύγει από τη χώρα. Εγώ πώς νομιμοποιούμε και δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε η μόνη λύση προς το παρόν που να γίνει η συνάντηση με τους υπεύθυνους της ασφάλειας, της, ναι, τροχιάς, με τους υπεύθυνους, είναι να μην... Να μην πάρετε, το ανακοινώνετε, να μην πάρετε ξανά κούρσα. Δεν παίρνουμε κούρσα, μάλιστα, να πούμε. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Μπέλο. Είστε απόλυτα σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για να κάνουμε αυτήν την έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά. Σας ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Εύχομαι εγώ κουράγιο στον συνάδελφο, γιατί έχει μπλέξει χωρίς να φταίει το παιδί σε τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπέλο. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μπέλο, τον πρόεδρο
του συνεταιρισμού Taxi Time. Θα πάμε στο, σε δύο διαφημίσεις και